Καλησπέρα φίλε και φίλοι και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast των ελληνικών κατηγοριών του ελληνικού μήνυμα ποδοσφαίρου. Στα σοκού μα θα συζητάμε παρέα την ενδεχόμενη αγωνιστική τόσο στην elite 1 όσο και στην Ελίτ 2. Είμαι ο Παναγιώτη. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι το The Elite Show. Περνάμε λοιπόν στην επίσημα τελευταία αγωνιστική τη Ελίτ 1, της... την ένατη αγωνιστική τη Ελίτ League 1, εκεί που έχουμε πολλά και συγκλονιστικά μάτσα, Βασίλη. Ναι, είναι η τελευταία αγωνιστική όχι για όλε τι ομάδε. Επειδή υπενθυμίσω, έχουμε και μια αγωνιστική, άτυπη αγωνιστική των εξαναβολή αγώνων. Κάποιε ομάδε έχουν δύο και ω τρία λιγότερα μάτσα από κάποιε άλλε. Βέβαια, το μάτς το οποίο ανοίγει την αυλία τη άτυπη αγωνιστική είναι το GOATS Lefenek, το μεγάλο τερμπι των χαμηλών στο δεμάτι τη βαθμολογία. Οι 8η Goat ανταγωνίζεται με του 10 του με τη δέκατη Λεφενέκ. Σε έναν αγώνα για τη Λεφενέκ, ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει να πάρει του βαθμού, να ξεπεράσει βαθμολογικά του GOATS Και έτσι ουσιαστικά, αν, ξεπερα... αν, πάρει το τρίποντα αυτό, θα κλειδώσει την είσοδο των Βόρειο Βορειοαφρικανών στα playoff. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, οι GOATS γκο... ναι, παίζουν το τελευταίο του χαρτί. Παρόλο που είναι πάνω βαθμολογικά από, τους... από τη Λεφενέκ, θέλουν την νίκη και μόνο τη νίκη για να κλειδώσουν playoff. Σε περίπτωση ήττα, οι γίδε θα είναι εκτό από τη διεργάνωση και πραγματικά θα είναι λυπηρό για τι γίδε να μείνουν εκτό από την ε, κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο με βάση και την πολύ καλή εικόνα που έχουν δείξει. Αλλά μπορεί να πληρώσουν ε, αυτήν την αναποτελεσματικότητα στα μάτια που είχαν. Μπορεί να πληρώσουν αυτού του πολλού και χαμένου βαθμού. Βέβαια, βρίσκονται σε πολύ καλό τότε. Σίγουρα το να παρουσιάζει μια καλή εικόνα στο γήπεδο απέχει αρκετά από το να και τα αποτελέσματα γιατί είναι αυτά που ξεκρίνουν στο τέλο. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα οποία θα σου δώσουν βαθμού και θα σου δώσουν την πρόκληση στην πλέον επόμενη πλέον φάση. Οι μετά την νίκη από τη Ζώζη και την ισοπαλία με τον Πειραιά θέλουν άλλο ένα αποτέλεσμα, τελευταίο αποτέλεσμα, ματς τελικό για τις γίδες, για να κλειδώσουν και επίσημα από την, ένα, από την τελευταία αγωνιστική την είσοδο στα playoff. Πιστεύω οι goats θα καταφέρουν να πάρουν του βαθμούς εύκολα ή δύσκολα, θα κλειδώσουν την είσοδο, την είσοδο στα playoff και θα συνεχίσουν το συναρπατή. Συναρπαστικό του ε, ταξίδι στην Elite ε, 1. Κατά τη γνώμη μου, όπω είπε και εσύ, πιστεύει ότι θα νικήσουν οι coach. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι θα νικήσουν οι coach, αλλά όχι με, με τον τρόπο derby. Πιστεύω ότι οι coach θα μπουν συγκεντρωμένα και θα καθαρίσουν ένα match για πρώτη φορά από την αρχή του. Είναι αποφασισμένοι στα τελευταία match. Φαίνεται τι μεγάλε νίκε και το βαθμού που έχουν πάρει. Και σε αυτό που συμφωνούμε και οι είναι ότι οι coach θα βρεθούν στα playoff. Και στην επόμενη, αγων... στην επόμενη φάση, Περνάμε λοιπόν στα δύο μα των 10. Παράλληλα θα παίζονται το Μαγκουφάνα Πηρεά και το Φλαμίγκο Γκιβέτζου. Α αρχίσουμε με το πιο συσσαγωγικά αδιάφορο ματ, το Μαγκουφάνα Πηρεά. Μια Μαγκουφάνα η οποία θέλει την νίκη για να κλειδώσει την πρώτη θέση. Να κλειδώσει μαθηματικά την πρώτη θέση. Ε, νομίζω όλοι μα μεταξύ μα γνωρίζουμε ότι η Μαγκουφάνα θα καταλήξει στην πρώτη θέση. Τη υπολείπονται τρει αγώνε και... και μέχρι τώρα. Κακά τα ψήματα είναι να σκαλί πάνω από όλε τι ομάδε τη Elite. Ένα. Ναι, αυτό βλέπουμε ω τώρα, αυτό βλέπουμε στην κανονική διάρκεια τη Elite League 1. Αλλά τα playoff μα επιφυλάσσουν πολλέ εκπλήξει. Πιστεύω. Και δεν θα είναι, πιστεύω, τόσο εύκολο το έργο τη Μαγκουφάνα στου 8 όσο ήταν έω τώρα στου ομίλου. Βέβαια και από την, απ αντίπερα όχθη έχουμε τον Πειραιά μια πολύ καλή ομάδα έτσι η οποία θα τα δώσει όλα για να κυνηγήσει ουσιαστικά τη Φλαμίγκος Στη μάχη των δύο για την τέταρτη θέση. Ναι, ουσιαστικά οι δύο, τους, ε, οι δύο ομάδες αυτές θα ανταγωνιστούν για την τέταρτη θέση. Έχουν ε, ίσους βαθμούς, ίσους, ε, ίσους αγώνες. Υπολείπεται και το παιχνίδι το μεταξύ τους, που είναι το ξαναβολή που θα γίνει μετά την τελευταία αγωνιστική. Οπότε ο Πειραιάς θέλει να πάρει τις βαθμούς, θέλει να πάρει τους βαθμούς, γίνεται, θέλει να φτάσει στο μάτς με τη Φλαμίγκος, σε όσο Βέβαια, καλύτερη... Ναι, όσο, με όσο περισσότερου βαθμούς γίνεται. Βέβαια, Απ την, όπως προείπαμε στο άλλο μας, το 10, παίζει Φλαμίγκος με τη Γιουβέτσους. Μία Φλαμίγκος η οποία μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αυτό που θα περιμέναν όλοι από αυτή, δηλαδή να παλέψει ουσιαστικά με τη Μαγκουφάνα για την πρώτη θέση. Μέχρι τώρα δεν παλεύει αυτή τη στιγμή ούτε για τη δεύτερη θέση. Οι και Ζώζη φαίνονται να είναι τα φαβορή, τα οποία μία εκ των δύο θα, θα πάρει τη δεύτερη θέση. Φλαμίνγκο λοιπόν θέλει να νικήσει τη Γιουβέτσου, ώστε να πάρει το minimum από αυτή την κανονική διάρκεια, που είναι η πρόκειται ζήτηση ουσιαστικά στην τετράδα. Ναι, η φλάμικο έχει απέναντί ε, μια αδιάφορη βαθμολογικά Γιουβέτσου. Μια Γιουβέτσου η οποία απέχει και από την τετράδα και την πέμπτη θέση, όπω απέχει βαθμολογικά και από τα 7η ε, ε, θέση. Δηλα... Σαν έχει κλειδώσει εκεί πέρα σαν έχει θέση Γιουβέτσου. Είναι λίγο είναι πιο αδιάφορη σε εισαγωγικά έτσι για την τελευταία αγωνιστική, διότι έχει κλειδώσει όπω προείπε την έκτη θέση και πλέον ψάχνει είτε να καλύτερο το στην τετράδα, να παλέψει ή στην πεντάδα, συγγνώμη, είτε να παραμείνει εκεί. Ουσιαστικά είναι μια. Ο, η Γιουβέντου έχει καθορίσει την έκτη θέση και η Φλαμίγκο θέλανε και σε αυτήν την ομάδα γιατί δεν είναι ενδιαφέρον να Τον ίσω κάπου εδώ ότι έγινε λάθο αυτό. Βαθμολογικά η Γιουβέντου έχει κλειδώσει την έκτη θέση, δεν μπορεί για πέμπτη θέση, ούτε για έβδομη. Τέλο πάντων, για να το κλείνουμε το μα Φλαμίγκο Όλα, όλο το άγχο και τα πόδια είναι στη Φλαμίγκος, η Ρόδο θέλουν την νίκη για να, παλέψουν, για να, πάνε στο μεγάλο τελικό ουσιαστικά με τον Πειραιά και να κλειδώσουν την τετράδα. Και περνάμε λοιπόν και στο τελευταίο match για την 1η αγωνιστική τη Elite League. Λο Τούρμπο Απάτσι. Λο Τούρμπο Απάτσι. Λος τρύπος Λος τρύπος οι οποίοι λόγω τη ζώση θα πάρουν το νίκη με 3-0 απέναντι στην SA με λόγω άνευ αγωνός, Θα αναζητούν οπωσδήποτε την νίκη. Είναι μια νίκη που πρέπει να πάρουν ε, η ομάδα του Λοστούρμπο. Πρέπει να νικήσουν ε, μια πιο αδύναμη ομάδα. Φαίνεται και στα χαρτιά και βαθμολογικά την Απάτσι. Βρίσκεται yeah, μόλι yeah. στην έναντι θέση. Με τρει αγωνιστικέ όμω ακόμη να απομένουν. Για την ίδια. όχι έμια. Αλλά βέβαια οι, οι Απάτσι έχουν. Ε, θα, πιστεύω ότι θα μπουν πιο. με το μαχαίρι στα δόντια α πούμε και το. Όχι την άλλη δύο ομάδα αλλά θα μπουν πιο πεινασμένοι για το μάτι γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μπουν στα play-off Ενώ η Λοσίδουμπο έχει κλειδώσει τετράδα και προσπαθεί να πάρει τη δεύτερη θέση, η οποία κατά γενική ομολογία θέλ, θέλουν όλε οι ομάδε να την πάρουν για να αποφύγουν τη μαγκοφάνα. Εάν. Και, και εγώ πιστεύω ότι όσο σημαντικό είναι για την απάντηση να, να μπει στα playoff, αλλά τόσο σημαντικό είναι και για τη Λοσίδουμπο να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Βέβαια. Σ αυτή την προνομιούχο θέση που θα την το μονοπάτι της δεύτερη θέση τη, τη, χωρίζει από την ε, πρώτη μέχρι το τελικό και η Λεστούρπος είναι μια ομάδα που θέλει να φτάσει μέχρι το τελικό. Είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό. Και μπορεί να πάρει το πάδι. για Πρέπει να πάρει του βαθμού, πρέπει του βαθμού, ώστε να ρίξει μετά όλο το βάρο στη Ζώζη και στον εξαναβολής εξαναβολή αγώνα πέτρε με κουφάνα που θα ψάχνει η ζώση πέρα, τη νίκη απέναντι στου πρωτοπόρου για να πάρει τη δεύτερη θέση από τη Λεωστούρπο. Ναι, ουσιαστικά η Λεστούρπος με νίκη του Δείχνουν στη ζώση ότι μόνο, ο μόνο τρόπο για να πάρουν την δεύτερη θέση είναι στην τελευταία αγωνιστική να νικήσουν την Μαγκουφάνα. Κάτι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά απ' την άλλη η Μαγκουφάνα, καλώ όσο ήταν των πραγμάτων με αυτήν τότε, δεν θα έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον γιατί θα έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Ε, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Αλλά απ' την άλλη θα παλέψει για το AIDE, το να κρατήσει το AIDE την Μαγκουφάνα, έτσι. Σίγουρα. Και κάπω έτσι λοιπόν, φίλε και φίλοι, θα περάσουμε στην ε, μεταμόρφωση, στον Galaxy Soccer Club και στην Elite 2. Σε μια Elite 2 η οποία είναι στα μισά του δρόμου για την κανονική διάρκεια, ε, βρισκόμαστε στην 8η διαγωνιστική και θα αρχίσουμε με τον αγώνα των Rangers απέναντι στους Dragons. Μια 8η αγωνιστική εδώ να τονίσουμε με πολλά, και πολλά σημαντικά μάτς τα οποία ουσιαστικά σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεκαθαρίσουν το κλίμα για το ποιε ομάδες θα διεκδικούν τι δύο πρώτε θέσει, για το ποιε ομάδε θα διεκδικούν καλύτερα πλασματικά και είσοδο στα playoff. Ναι, κάπω έτσι είναι πανεγελτικό και κάπω έτσι φαίνεται να έχει ήδη ξεχωρίσει κάποιο βαθμολογικό πίνακα. Οι Ρέιντζε είναι μια από τι ομάδε που παλεύουν για την είσοδο στα playoff. Απ' την άλλη, οι είναι μια ομάδα που ψάχνει το καλό πλασάρισμα. Είναι το φαβορήσιο με τον αγώνα, οι Δράκη. Και θα προσπαθήσουν να πάρουν του βαθμού. Μπορεί να του χωρίζει μόνο μία θέση βαθμολογικά, αλλά το χάσμα μεταξύ του είναι 5 βαθμών. Οι Ρέιντζε όταν πάρουν του βαθμού να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα και να κυνηγήσουν την πέμπτη θέση που είναι μόλι 4 βαθμού. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο οι 5 βαθμοί που έχουν στις ομάδε, αλλά και αγωνιστικά οι Dragons φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από του Rangers. Το ξεκάθαρα φοβόρο είναι οι Dragons, όσο και αν φαίνεται δεν μπει στα χαρτιά. Στον αγωνιστικό χώρο πιστεύω ότι οι Dragons θα δείξουν την υπεροχή. Θα συμφωνήσω και εγώ Παναγιώτη και ένα αγώνα που δεν μπορεί να είναι για κανένα λόγο προκαθορισμένο είναι αυτό τη Blender Rems απέναντι στην Αναγέννηση. Πραγματικά ένα derby με δύο ομάδε οι οποίε παλεύουν ουσιαστικά πλέον για την πεντάδα. Να μπουν στην πεντάδα γιατί η πρώτη τετράδα, όπω προείπαμε, έχει αρχίσει να ξεχωρίζει. Αλλά κυνηγάνε ακόμη και την τετράδα σε, κάποιο... σε κάποια γκέλα των από πάνω. Ναι, είναι δύο ομάδε οι οποίε θέλουν να πάρουν την νίκη, ε, θέλουν να προσπαθήσουν να βρουν ένα καλό πλησιάσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια. Ε, συνεχίζω, το λέω, επαναλαμβάνομαι σε αυτό. Αλλά τα πλησιάσματα ε, θα είναι ο λόγο που θα βρουν κάποιο θετικό ζευγάρι, κάποιο ζευγάρι που θα του βοηθήσει να προχωρήσουν σε επόμενε φάσει σε Elite 2. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, διότι ένα καλό πλησιάσμα μπορεί να σε οδηγήσει σε. Σε αγώνε, π.χ. στα ημιτελικά, στο τελικό, που δεν θα το περίμενε. Ε, η γνώμη μου είναι πω η αναγέννηση θα πάρει το match. Εγώ σε αυτό εδώ το μάτσα θα δώσω χ, διότι πιστεύω ότι η Blender δεν έχει περιθώρια να χάσει, διότι αν χάσει η γίνει θα ξεφύγει στο συν 5 και πλέον η πεντάδα θα, θα φαίνεται πολύ δύσκολη για την ομάδα της Blender, οπότε δίνω το χ σε αυτό το μάτς και περνάμε και σε ένα ακόμη μάτς το οποίο μοιάζει με το Rangers Dragons, η Rubin είναι πρώτη, έχει κάνει το απόλυτο το 6 στα 6. Και αντιμετωπίζει τη Μέτα, σε μια ομάδα η οποία ναι, μεν φαίνεται να παλεύει για ένα καλύτερο πυλαστάρισμα, αλλά δεν δείχνει κανεί να αποσπάσει κάτι θετικό από τίποτα το πόρα. Ναι, η Ρουμπίνα Ρεζάν σίγουρα θέλει να συνεχίσει το σενικό τη θέλει να συνεχίσει να διατηρείται μόνη στην κορυφή, να ανοίξει αν μπορεί ή να διατηρήσει τη διαφορά τη από ε, του Βίλατζε, Μπαντολέρε και του Καβαλάρηδε που την κυνηγάνε από πίσω. Η Metaverse όμω είναι μια δυνατή ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά μαζεμένα θετικά αποτελέσματα. Ε, έχει πάρει μπρο. Έχουν δέσει μεταξύ του και είναι, μοιάζει καλή η Metaverse να χτυπήσει τον οποιοδήποτε. Πιστεύω είναι ένα match που θα είναι derby. Οι μαϊμούδε πιστεύω δεν θα τα βρουν τόσο εύκολα όσο νομίζουν. η ε, σε κάποια match. Και πιστεύω ότι εδώ θα είναι η πρώτη απόρρια τη Ρουμπίνη Ταρζάν. Η Metaverse θα πάρει το βαθμό τη οπαλία σε αυτόν τον αγώνα, πιστεύω, Παναγιώτη. Πολύ έτσι βαρισίμαντη δήλωση από εσένα, Βασίλη, αλλά κατά τη γνώμη μου, η Ρουμπίλια Τζάνα θα καταφέρει να κάνει το 7 στα 7. Θα συνεχίσει στην πρώτη θέση γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη κάτι. Την κυνηγάνε όπω είπε, οι Βίλαντζερ, οι Μπαντολέρο και οι Καβαλάριδε. Και ε, οι, οι Καβαλάριδε αγωνίζονται απέναντι στου Ολφέλαιου. Μια ομάδα όπου δεν μα έχει δώσει αυτό που περιμέναμε. Οι Ολφέλου αρχίσαν με πολλέ. Ε, ε πολλές, ας πούμε, πώς να το πω, πολλά όνειρα για τη σεζόν. Αλλά μέχρι τώρα βρίσκονται στην δέκατη θέση. Ναι, έχουν εγκλειστρήσει στη δέκατη θέση, όπω είπε ο Παναγιώτη, μετά από αρκετά ανεπιτυχή αποτελέσματα στη σειρά. Δεν έχουν σταθεί στη θέση των περιστάσεων. Ε, οι Καβαλάρε, απ' την άλλη, εκπλήσουν για δεύτερη χρονιά. κάνουν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Οι καβαλάριδες Πρέπει να πάρουν του βαθμού για να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτή την τετράδα που προείπαμε, η οποία αποτελεί από τη Ρουμπίντα Ζαν, του Βίλανδε, την Παντολέλα και του Καβαλάρδε. Είναι αυτέ τι τέσσερι ομάδε που φαίνεται να προσπαθούν να διεκδικούν τα δύο ξεστήρια που θα διηγήσουν απευθεία στη φάση των 8 αργότερα στην Elite League 2. Πιστεύω οι Καβαλάρδε πρέπει να νικήσουν και θα καταφέρουν να νικήσουν εύκολα ή δύσκολα του οντφέλου. Εδώ εγώ θα δώσω το πρώτο έτσι μεγάλο στοιχηματικό ας πούμε όνειρο που έχω δει για αυτή την αγωνιστική. Οι Old Fellows αναζητούν μια μεγάλη νίκη και θα είναι πιστεύω αυτή η ευκαιρία τους απέναντι στους καβαλάριδες να πάρουν μια τεράστια νίκη και βαθμολογικά και λόγω γοήτρου. Περνάμε τώρα στο τεράστιο derby, στο μεγαλύτερο derby πιστεύω που έχουμε δει ως τώρα στην Elite League 2 και βαθμολογικά και ποιοτικά και από όλες τις απόψεις η Βίλα απέναντι Απέντος Μπαντολέρος είναι το μεγάλο μάτς φέτος. Η δεύτερη Βίλα με τους τρίτους Μπαντολέρος. Ένα βαθμό χωρί τι δύο ομάδε. Μιλάμε για την ε, καλύτερη άμυνα των Villagers. Θα αντιμετωπίσει την καλύτερη πίστη των Μαντολέρο τη κατηγορία. Είναι ένα τέρμι με τα όλα του. Είναι ορισμό του τέρμι. Η ισοπαλία θα βοηθήσει την Ούρμπερντ Ταρζάν Και όποια ομάδα να τη γιώνει η άλλη θα μείνει πίσω στο κυνήγι τη δεύτερη θέση. Πιστεύω ότι πραγματικά Βασίλη Όγδη η αγωνιστική θα είναι η αγωνιστική που θα κλείσει το μάτι στη Ρουμπίντα Ζαν. Και έχω στη Ρουμπίντα Ζαν θα νικήσει. Και πιστεύω ότι οι Βίλαντζερ θα αναδειχθούν ισόπαλοι με του Μπαντολέρο. Και ουσιαστικά θα χαρίσουν απλόχερα σιγά σιγά την πρώτη θέση στι Μαϊμούδε. Εγώ πιστεύω ότι οι Μπαντολέρο θα υποχρεώσουν του Βίλαντζερ στην πρώτη του φετινή ήττα. Θα σπάσουν το ITO. Το... Θα σπάσουν το το Village, ναι. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει πάρα πολλέ φορέ γιατί πρέπει να είναι από τα φαβορή. Έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που ξεκινήσει από ποιότητα και πιστεύω ότι σε ένα κλειστό μάτ, σε ένα δύσκολο μάτ, με τον θα βρουν τη λύση και θα πάρουν του βαθμού. Και έχουμε και τα δύο τελευταία μάτ τη αγωνιστική δράση στην Ελίτ Λιγκ 2. Η Βουνά πολύ στην Τραπεζαρία. Ένα μάτ το οποίο δεν χωράει και πολύ κριτική. Στην Τραπεζαρία δείχνει Πολύ αδύναμη για να αντιμετωπίσει τη Βουνάπολη στα ίσα. Πιστεύουμε ότι η Βουνάπολη θα πάρει ένα σχετικά εύκολο τρύπον του. Ναι, εύκολα πιστεύω η Βουνάπολη θα καθαρίσει τον αγώνα. Η Τραπεζαρία. Οι μόνε ελπίδε πλέον ρεαλιστικά είναι να νικήσει στου επόμενου αγωνιστικού του Μάνιστερ που θα είναι το τρύπον του που θα κρίνει την ίσια στα playoff. Αυτέ είναι οι ελπίδε τη Τραπεζαρία. Ό,τι βαθμό μπορεί να πάρει από του υπόλοιπου θα είναι χρυσό, αλλά. Δεν ξέρω τώρα πώ θα μπορέσει απέναντι στη Βουνάπολη να κερδίσει κάτι. Και σε μια Βουνάπολη η οποία κυνηγάει έτσι, και αυτή την ε, πεντάδα και την τετράδα ενίοτε. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ταβωπατήσει σε αυτό το match. Άρα δίνουμε Βουνάπολη και δύο. Στο ίδιο κλίμα κυμαίνεται και το Coca-Broncos. Η Broncos μια πιο αδύναμη ομάδα. Μια ομάδα που βρίσκεται χαμηλά στον αθμολογικό πίνακα. Δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για την Coca η οποία έχει δείξει ότι έχει κάνει δυο συνεχόμενε νίκε. Έχει πάρει συνεχόμενα τρίποτε και θέλει να τα κάνει τρία. Η Κόκα πραγματικά, εγώ προσωπικά άρχισα να πιστεύω πάρα πολύ στην Κόκα μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Αναγέννηση. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα απέναντι στου Μπρόγκο. Θα κάνει το συντρία, θα πάει στου 13 βαθμού και θα συνεχίσει μη... έτσι να κυνηγάει τα καλά πλασαρίσματα. Ναι. Είναι πολλέ ναι. ομάδε που τα κυνηγάνε και κάθε βαθμό μετράει πλέον. Ουσιαστικά, αν Κόκα έχει στόχο την πεντάδα. Οι Μπρόγκο έχουν στόχο να μπουν και με στη δεκάδα και να κλειδώσουν και πλέον. Έτσι δεν έχουν κλειδώσει κάτι ναι, ακόμα. Βρίσκονται όπω πρέπει και εσεί στη 13η θέση. Οπότε ε, είναι μια αγωνιστική τόσο στην Ελίτ 1 όσο και στην Ελίτ 2 που οι ομάδε θα τα δώσουν όλα. Θα τα, θα τα δώσουν όλα για ένα καλό πλασάρισμα. Άλλοι, άλλοι για κλείδωμα από τρει και άλλοι για είσοδο στα playoff. Ε, ήμουν ο Βασίλη. Ήμουν ο Παναγιώτη. Και αυτό ήταν το The Show.